Το Halloween που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου έχει μετατραπεί από μια πνευματική γιορτή που συναντάμε τις ρίζες της σε αρχαίες τελετουργίες σε μία από τις πιο ευραίως αναγνωρισμένες γιορτές στον κόσμο. Η ιστορική του εξέλιξη, τα συμβολικά στοιχεία και ο παγκόσμιος αντίκτυπός του αποκαλύπτουν μια πλούσια αλληλεπίδραση πολιτισμικής προσαρμογής, κοινωνικής αλλαγής και εμπορευματοποίησης. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στις ρίζες του Halloween, εξετάζει τη σημασία που κρύβεται πίσω από τις συμβολικές παραδόσεις του και διερευνά τον ρόλο του στα μέσα ενημέρωσης, την pop κουλτούρα και τον καταναλωτισμό. Ενώ το συγκρίνει με άλλες παγκόσμιες γιορτές μνήμης, όπως η Δία de Muertos, η Μέρα των Νεκρών και τα ελληνικά ψυχοσάβατα. Οι απαρχές του Halloween, Samhain και η μετάβαση στις σύγχρονες γιορτές. Οι απαρχές του Halloween ανάγονται πάνω από 2.000 χρόνια πίσω στην αρχαία κέλτικη γιορτή του Samhain που γιορταζόταν σε περιοχές που σήμερα είναι η Ιρλανδία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βόρεια Γαλλία. Το Σαμχάιν που γινόταν τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου σηματοδοτούσε το τέλος της περίοδου συγκομιδής και την έναρξη του χειμώνα. Οι Κέλτες πίστευαν ότι τη νύχτα αυτή τα όρια μεταξύ των κόσμων των ζωντανών και των νεκρών θόλωναν επιτρέποντας στα πνεύματα να περιφέρονται στη γη άναβαν φωτιές και έκαναν προσφορές για να αποτρέψουν τυχόν κακόβουλα πνεύματα και να κατευνάσουν τα καλοπροαίρετα. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού κατά τον Μεσαίωνα, το Σαμχάιν συγχωνεύτηκε με τις χριστιανικές τελετές. Μέχρι τον 8ο αιώνα, ο Πάπας Γρηγόριος γρηγοριος III όρισε την 1η Νοεμβρίου ως ημέρα των Αγίων Πάντων σε μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει τις παγανιστικές παραδόσεις σε χριστιανικό πλαίσιο. Το προηγούμενο βράδυ, η 31η Οκτωβρίου, έγινε έτσι η παραμονή των Αγίων Πάντων και τελικά εξελίχθηκε σε αυτό που γνωρίζουμε ως Halloween. Με την πάροδο του χρόνου το Halloween μεταμορφώθηκε, ιδίως όταν Ιρλανδοί και Σκοτσέζοι μετανάστες έφεραν την παράδοση στη Βόρεια Αμερική τον 19ο αιώνα, αναμειγνύοντας τα παλιά έθιμα με τα νέα και αναπτύσσοντας μια καθαρά αμερικανική εκδοχή του Halloween με επίκεντρο τη συγκεντρώσεις της κοινότητας, τις στολές και τα εορταστικά παιχνίδια. Συμβολικές παραδόσεις, στολές και κοστούμια ενσάρκωση και αντιμετώπιση του υπερφυσικού. Οι στολές είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο αναγνωρισμένα στοιχεία του Halloween που προέρχεται από τους αρχαίους Κέλτες, οι οποίοι φορούσαν δέρματα ζώων ή κοστούμια για να κρυφτούν από τα περιπλανόμενα πνεύματα ή για να μιμηθούν και να τιμήσουν τους νεκρούς. Σήμερα οι στολές έχουν εξελιχθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τα κοινωνικά ενδιαφέροντα με παιδιά και ενήλικες να δίνονται από φαντάσματα και τέρατα μέχρι διασημότητες και δημοφιλείς κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τα κοστούμια χρησιμεύουν τόσο ως μία μορφή αυτοέκφρασης όσο και ως μία ευκαιρία για την κοινωνία να αντιμετωπίσει παιχνιδιάρικα τους φόβους ανατρέποντας τα θέματα του θανάτου και του τρόμου κάνοντάς τα προσιτά και ακόμη και χιουμοριστικά. Στο σύγχρονο αποκριάτικο τοπίο, οι τάσει των κοστούμιών αντικατοπτρίζουν συχνά τις αλλαγές στις κοινωνικές αξίες και τα ενδιαφέροντα. Οι περίρωες, πολιτικές φιγούρες και μίμς του διαδικτύου έχουν γίνει δημοφιλείς στολές, αποκαλύπτοντας την προσαρμοστικότητα του Halloween στα τρέχοντα γεγονότα και την pop κουλτούρα. Η ποικιλομορφία των στολών αναδεικνύει επίσης την απήχηση της γιορτής σε διαφορετικές δημογραφικές ομάδες. Ενώ τα παιδιά χαίρονται με τους φανταστικούς χαρακτήρες, οι ενήλικες βρίσκουν μία ευκαιρία για δημιουργικότητα, σάτιρα ή εξερεύνηση εναλλακτικών ταυτοτήτων. Jack o φαναράκια. Φως και σκοτάδι στο συμβολισμό. Το Jack O. Lantern, τα φαναράκια, είναι μια σκαλιστή κολοκύθα που φωτίζεται από μέσα. Ενσαρκώνει τα βασικά σύμβολα του Halloween, το φως και το σκοτάδι. Η πρακτική προέρχεται από ένα Ιρλανδικό λαϊκό παραμύθι για τον Stingy Jack, έναν άνδρα καταδικασμένο να περιπλανιέται στη γη με μόνο ένα κύλο γογγύλι και ένα κάρβουν ω φω. Όταν οι Ιρλανδοί μετανάστε έφτασαν στην Αμερική, διαπίστωσαν ότι οι κολοκύθε που ήταν ενδυμικέ στην Αμερικανική Ήπειρο ήταν πιο κατάλληλε για σκάλισμα από τα γογγύλια. Αυτή η προσαρμογή συνέβαλε στο να γίνει το Jack O' Lantern ένα εμβληματικό σύμβολο του Halloween που αντιπροσωπεύει τόσο τους φόβους που συνδέονται με τον θάνατο, όσο και το φως που προστατεύει από αυτόν. Τα φαναράκια συμβολίζουν τη μεταμόρφωση και την ανθεκτικότητα, θέματα που βρίσκουν απήχηση στην ευρύτερη εδραίωση της γιορτής. Τα σκαλιστά πρόσωπα κυμαίνονται από φιλικά έως τρομακτικά, αποτυπώνοντας το παιχνίδι τρόμου και ιδιοτροπίας που χαρακτηρίζει το Halloween. Τα τελευταία χρόνια τα σχέδια γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, αντανακλώντας τόσο την καλλιτεχνική έκφραση όσο και την εδραίωση του Halloween στην αμερικανική κουλτούρα ως καμβά για δημιουργικότητα. Trick or treating Φάρσα ή κέρασμα Από τα κέικ της ψυχής στις σύγχρονες παραδόσεις. Το trick or treating έχει τις ρίζες του σε διάφορες ευρωπαϊκές παραδόσεις, ιδίως στο Souling από τη Μεσαιωνική Αγγλία, όπου οι φτωχοί πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα και λάμβαναν κέικ ψυχής σε αντάλλαγμα για προσευχές για τους νεκρούς. Στη Σκοτία και την Ιρλανδία η παράδοση του Γκουισινγκ περιλάμβανε παιδιά που ντύνονταν και εκτελούσαν εργασίες για να κερδίσουν κεράσματα. Η πρακτική αυτή εξελίχθηκε στις Ηνωμένε Πολιτείε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και 1930, καθώς το Halloween επικεντρώθηκε όλο και περισσότερο στην κοινότητα, αναμειγνύνοντας το Guising με την πιο εμπορική ιδέα του Trick or Treating. Σήμερα, το Trick or Treating είναι μία από τις κεντρικές πρακτικές του Halloween, απευθυνόμενοι κυρίως σε παιδιά, που ενστερνίζονται τη συγκίνηση των στολών και των γλυκών, χρησιμεύει ως μία δραστηριότητα σύνδεσης, όχι μόνο εντός των οικογενειών, αλλά και εντός των κοινοτήτων, καθώς οι γειτονιές συμμετέχουν στη δημιουργία μιας κοινή αποκριάτικης εμπειρίας. Αυτή η παράδοση αντανακλά την μετατόπιση του Halloween από μία πανηγυρική τελετή σε μία ανάλαφρη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή της κοινότητας έχει επαναπροσδιορίσει την κοινωνική λειτουργία της γιορτής. Halloween στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την pop κουλτούρα. Το Halloween έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μία μονοήμερη γιορτή. Είναι ένα ισχυρό πολιτιστικό φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στα μεσενημέρωση, την ποπ κουλτούρα και τον καταναλωτισμό. Από τις ταινίε τρόμου που αξιοποιούν τους αρχέγονους φόβους μέχρι μία βιομηχανία στολών διακοσμήσεων και θεματικών εκδηλώσεων. Η εμβέλεια του Halloween εκτείνεται πολύ πέρα από την 31η Οκτωβρίου. Αυτή η μεταμόρφωση μιλάει για τις κοινωνικές συμπεριφορές σχετικά με τον φόβο, τη δημιουργικότητα και την καταναλωτική επιθυμία, καθώς και για την ικανότητα του Halloween να λειτουργεί ως καθρέφτης και ενισχυτής των πολιτιστικών αξιών. Ο τρόμος του Halloween στα μέσα ενημέρωση αφηγήσεις πολιτισμού για τον φόβο. Το Halloween έχει από καιρό συνδεθεί με τον τρόμο, ένα είδος που εξερευνά και αντανακλά τους φόβους και τα ταμπού της κοινωνίας. Ξεκινώντας με τις πρώτες ταινίε τρόμου του 20ου αιώνα, το Halloween έγινε γρήγορα ένα ιδανικό σκηνικό για ιστορίες τρόμου και υπερφυσικού. Το Halloween του 1978 του John Carpenter, για παράδειγμα, όχι μόνο έγινε κλασικό έργο τρόμου αλλά επαναπροσδιόρισε το είδος του Σλάσσερ, συνδέοντας το Halloween με την αγωνιώδη συγκίνηση της αντιμετώπισης και της επιβίωσης των χειρότερων φόβων μας. Η απεικόνηση του Μάικλ Μάγερς από τον Κάρπεντερ, ενός μασκοφόρου φαινομενικά ασταμάτητου δολοφόνου, ανέδειξε τον τρόμο που παραμονεύει μέσα στο οικείο περιβάλλον των προαστίων, μετατρέποντας καθημερινά περιβάλλοντα σε τοπία τρόμου. Καθώς το Halloween απέκτησε εξέχουσα θέση στην pop κουλτούρα, το ίδιο συνέβη και με τον τρόμο ως μέσο εξερεύνησης ψυχολογικών και υπαρξιακών φόβων. Ταινίες όπως το Hocus Pocus του 1993 και ο Εφιάλτης πριν από τα Χριστούγεννα του 1993 εισήγαγαν μία πιο ελαφριά, πιο φιλική προς την οικογένεια προσέγγιση στα μέσα ενημέρωση με θέμα το Halloween. Αντανακλώντας την ευελιξία της γιορτής, αναμειγνύοντας σκοτεινά θέματα με χιούμορ, οι ταινίε αυτές κατέκτησαν την απήχηση του Halloween σε κοινό όλων των ηλικιών. Αυτή η εξισορρόπηση μεταξύ τρόμου και παιχνιδιού επέτρεψε στο Halloween να κατοικεί σε έναν μοναδικό χώρο στα μέσα ενημέρωση, όπου οι ιστορίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θνητότητα και το μακάβριο χωρίς να αποξενώνουν ή να συγκλονίζουν τους θεατές. Το είδος του τρόμου, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης με θέμα το Halloween, χρησιμεύει επίσης ως μία μορφή κοινωνικού προβληματισμού. Οι ιστορίες τρόμου συχνά μεγεθύνουν τις κοινωνικές ανησυχίες την κατάρρευση της τάξης, το άγνωστο και τον τερατώδη άλλο. Πρόσφατες ταινίες και σειρές με θέμα το Halloween έχουν αξιοποιήσει σύγχρονους φόβους, όπως η κλιματική αλλαγή, η ταινία The Happening, ο πολιτικός διχασμός, η ταινία Get Out και η προσωπική ευπάθεια, η ταινία It Follows βάζοντας αυτά τα ζητήματα στον μανδύα του τρόμου. Τα αποκριάτικα μέσα μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε δύσκολα θέματα με τρόπους που εμπλέκουν, διασκεδάζουν και προκαλούν τη σκέψη, καθιστώντας το ένα από τα πιο πολιτισμικά αντανακλαστικά είδη που συνδέονται με το Halloween. Καταναλωτισμός του Halloween. Βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιρροή του Halloween επεκτείνεται στην καταναλωτική κουλτούρα, όπου έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές γιορτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής παγκοσμίω. Οι στολές, οι διακοσμήσεις και τα γλυκά αποτελούν μία βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις δαπάνε για τα είδη του Halloween να συναγωνίζονται αυτές των μεγάλων γιορτών, όπως τα Χριστούγεννα. Οι έμποροι λιανικής πώληση αρχίζουν να προωθούν τα εμπορεύματα του Halloween ήδη από τον Σεπτέμβριο, εκμεταλλευόμενοι τη σύνδεση της γιορτής τόσο με την νοσταλγία όσο και με την καινοτομία. Η άνοδος των προϊόντων με θέμα το Halloween δεν περιορίζεται μόνο στις στολές και τα γλυκά, αλλά περιλαμβάνει τα πάντα, από τη διακόσμηση του σπιτιού και τις θεματικές εκδηλώσεις, μέχρι τα ειδικά συσκευασμένα τρόφιμα, τα εποχιακά στοιχειωμένα σπίτια, οι λαβύρινθοι καλαμποκιού και τα κολοκυθοκομεία είναι μεταξύ των πολλών αξιοθέατων που αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Ενώ μεγάλα θεματικά πάρκα όπως τα Universal Studios και η Disneyland φιλοξενούν περίτεχνες εκδηλώσεις με θέμα το Halloween που προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Αυτά τα εμπορικά θεάματα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν καθηλωτικές εμπειρίες που συνδυάζουν την τρομακτική γοητεία του Halloween με τη συγκίνηση της ψυχαγωγίας. Αυτή η εμπορευματοποίηση μιλάει για τη βαθιά ριζωμένη ανάγκη για απόδραση στη σύγχρονη κοινωνία. Ο εναγκαλισμός του Halloween με το εξαιρετικό και το υπερφυσικό επιτρέπει στα άτομα να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα όρια της καθημερινής ζωής, προσφέροντας μία σύντομη αλλά ζωντανή απομάκρυνση από την πραγματικότητα. Ο μαζικός καταναλωτισμός του Halloween, ωστόσο, εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα των σύγχρονων εορτασμών. Με κοστούμια, διακόσμηση και γλυκά προσαρμοσμένα σε κάθε δυνατή κοινωνική τάξη, η καταναλωτική κουλτούρα του Halloween έχει αποδυναμώσει μερικά από τα αρχικά κοινοτικά και πνευματικά στοιχεία της γιορτής, μετατρέποντάς τη σε μία άκρο εξατομικευμένη, συχνά επιφανειακή γιορτή. Παρόλα αυτά, η αλλαγή αυτή καταδεικνύει την προσαρμοστικότητα του Halloween που εξελίσσεται για να προσαρμόζεται στις καταναλωτικές τάσεις, διατηρώντας παράλληλα τα βασικά στοιχεία της μεταμόρφωσης και του γλεντιού. Κοινωνικός προβληματισμός Η εξελισσόμενη απήχηση του Halloween σε όλες τις γενιές. Ο εορτασμός της μεταμφίεσης, του παιχνιδιού και της μεταμόρφωσης του Halloween συντονίζεται επίσης με βαθύτερα κοινωνικά θέματα υπαρξιακής εξερεύνησης. Αγκαλιάζοντας τα σύμβολα του φόβου και του θανάτου, το Halloween παρέχει μια ευκαιρία στα άτομα να αντιμετωπίσουν πτυχές της θνητότητας και του αγνώστου που συχνά καταπιέζονται στην καθημερινή ζωή. Οι ψυχολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι η παιγνιώδης ενασχόληση με τον φόβο κατά τη διάρκεια του Halloween μέσα από στοιχειωμένα σπίτια, ταινίε τρόμου και κοστούμια μπορεί να είναι καθαρτική, βοηθώντας τους ανθρώπους να επεξεργαστούν τις ανησυχίες και τους φόβους σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτή η κοινωνική ενασχόληση με τη θνητότητα αντανακλά τι ιστορικές ρίζες του Halloween ως μία νύχτα όπου τα όρια μεταξύ ζωντανών νεκρών είναι ασαφή, μεταμορφωμένα σε μια σύγχρονη τελετουργία για την αντιμετώπιση των υποσυνείδητων φόβων και των αβεβαιοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο αντίκτυπος του Halloween στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αν και η εμπορευματοποίηση του Halloween και η συσχέτισή του με τον τρόμο είναι κυρίως δυτικά φαινόμενα, τα θέματα της γιορτής έχουν απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγώντας στην υιοθέτηση των εορτασμών του Halloween σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Ιαπωνία, για παράδειγμα, έχει αγκαλιάσει το Halloween με μία μοναδική παραλλαγή, εστιάζοντας σε περίτεχνες εκδηλώσεις cosplay που αντικατοπτρίζουν την αγάπη της Ιαπωνικής κουλτούρας για τα κοστούμια και τη φαντασία. Στην Ευρώπη, οι εορτασμοί του Halloween γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, συνδυάζοντας τα αμερικανικού τύπου έθιμα του Halloween με τις τοπικές παραδόσεις, αν και συχνά γιορτάζονται σε μικρότερη κλίμακα. Αυτή η παγκόσμια εξάπλωση αντανακλά την ικανότητα του Halloween να προσαρμόζει το συμβολισμό της μεταμφίεσης της συγκέντρωσης της κοινότητας και του παιχνιδιάρικου φόβου ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια. Η ευελιξία του το καθιστά προσιτό σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνιών, ενώ συχνά μεταμορφώνεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις τοπικές στάσεις απέναντι στο υπερφυσικό, τον φόβο και την κοινωνικοποίηση. Αυτή η προσαρμοστικότητα υποδηλώνει ότι το Halloween αξιοποιεί καθολικά θέματα που βρίσκουν απήχηση σε όλους τους πολιτισμούς, τον φόβο για το άγνωστο, τη γοητεία για το υπερφυσικό και τη χαρά της κοινή γιορτή. Ωστόσο, αυτή η παγκόσμια εξάπλωση δεν ήταν χωρίς τους επικριτές της. Σε ορισμένες περιοχές, το Halloween θεωρείται ως μια εισβολή της αμερικανικής καταναλωτικής κουλτούρας η οποία αποδυναμώνει τις τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα η τάση του Halloween να δίνει έμφαση στην κατανάλωση, το θέαμα και τον ατομικισμό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πολιτιστική διατήρηση και την ομογενοποίηση των παγκόσμιων εορτασμών. Ωστόσο, ακόμη και καθώς το Halloween γίνεται ένα διαπολιτισμικό φαινόμενο, τα θεμελιώδη θέματα του μετασχηματισμού του παιχνιδιού και της εξερεύνησης της θνητότητας παραμένουν άθικτα, επιτρέποντας σε κάθε πολιτισμό να διαμορφώνει το Halloween με τρόπους που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του. Σύγκριση του Halloween, της Δίαντε Μουέρτος και του Ελληνικού Ισοδύναμου, της γιορτής των ψυχών. Δίαντε Μουερτό, η ημέρα των νεκρών η γιορτή της ζωής και της συνέχειας. Η Δία που γιορτάζεται κυρίως στο Μεξικό διαφέρει σημαντικά από το Halloween. Με ρίζα στα αρχαία έθιμα των Αστέκων και εμποτισμένη με την καθολική παράδοση, η Δία Ντεμουέρτος τιμά τους αποθανόντες αγαπημένους ως ενεργά πολύτιμα μέλη της οικογένειας. Οι οικογένειες χτίζουν οφρέντας ή βωμούς, με φωτογραφίες, κατηφέδες, κρανία από ζάχαρη και τα αγαπημένα φαγητά του νεκρού για να καλωσορίσουν τα πνεύματα πίσω στον κόσμο των ζωντανών. Σε αντίθεση με το Halloween που επικεντρώνεται στον τρόμο και το παιχνίδι, η Dia de Muertos είναι μια βαθιά πνευματική γιορτή όπου ο θάνατος δεν τρομάζει ούτε χλεβάζεται, αλλά γίνεται αποδεκτός ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής. Αυτή η γιορτή δίνει έμφαση στη συνέχεια της ψυχής και στην παρηγορητική παρουσία των προγόνων, προωθώντας μια άποψη του θανάτου που είναι περιεκτική, κοινοτική και εορταστική. Ελληνικά ψυχοσάββατα μνήμης και λατρείας των προγόνων. Στην Ελλάδα ο θάνατος και η μνήμη τιμώνται μέσω της παράδοσης των ψυχοσάββατων, των σαβάτων των ψυχών, τα οποία πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, πριν από τη Σαρακοστή και κατά την περίοδο της Πεντηκοστής. Τα ψυχοσάββατα συνδυάζουν τις αρχαίες παγανιστικές παραδόσεις με τις χριστιανικές πεπιθήσεις και είναι μία περίοδος κατά την οποία οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσεύχονται για τις ψυχές των αποθανόντων, οι οικογένειες συγκεντρώνονται στις εκκλησιαστικές λειτουργίες και εκτελούν τελετουργίες που τιμούν και μνημονεύουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, φτιάχνοντα ειδικέ προσφορές γνωστέ ω κόλυβα, ένα μείγμα από βρασμένο σιτάρι, σπόρους ροδιού και αμύγδαλα, που ευλογούνται και μοιράζονται μεταξύ του εκκλησιάσματος. Τα κόλυβα συμβολίζουν την Ανάσταση και τον κύκλο της ζωής, με το σιτάρι να αντιπροσωπεύει το σώμα και το ρόδι τη συνέχεια της ζωής. Σε αντίθεση με τον δημόσιο εορταστικό χαρακτήρα του Halloween, οι τελετουργίες των ψυχοσαβάτων είναι κατανικτικές και εσωστρεφείς, δίνοντας έμφαση στην ήσυχη ανάμνηση και την προσευχή παρά στη γιορτή. Η έμφαση δίνεται στον προσευχητικό στοχασμό, τη λύτρωση και την απόδοση τιμής στους προγόνους μέσα από βαθιά ριζωμένε ορθόδοξες παραδόσεις, ενισχύοντας τη σημασία της κοινότητας και της οικογένειας. Αν και δεν διαθέτουν τη φαντασμαγορία του Halloween, τα ψυχοσάββατα προσφέρουν ένα συλλογικό μέσο στους Έλληνες για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών με τρόπο που τονίζει την πνευματική συνέχεια και ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ των ζωντανών και των αποθανόντων. Συμπερασματικά. Από την προέλευσή του στις αρχαίες κελτικές παραδόσεις μέχρι τη σημερινή του θέση ως παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, το Halloween αντανακλά αιώνες κοινοτική αλλαγής. Τα συμβολικά του στοιχεία, κοστούμια, φαναράκια, και φάρσα ή κέρασμα αποκαλύπτουν τις μεταβαλόμενες στάσεις απέναντι στον φόβο, τον θάνατο και την κοινότητα. Το Halloween έχει ξεπεράσει το αρχικό του πλαίσιο και έχει γίνει μια ευέλικτη γιορτή που προσφέρει τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν και να απολαύσουν τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου σε ένα ελεγχόμενο διασκεδαστικό περιβάλλον μέσω της παρουσίας του στα μέσα ενημέρωσης και στην καταναλωτική κουλτούρα, το Halloween συνεχίζει να διαμορφώνει και να διαμορφώνεται από τις εξελισσόμενες αξίες της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, το Halloween διατηρείται όχι μόνο ως μια νύχτα εορτασμού, αλλά και ως πολιτιστικός καθρέφτης, επιτρέποντας σε κάθε γενιά να δει τον εαυτό της στο παιχνίδι των σκιών και του φωτός.